αντιμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς εναντίον των αρχιποψηφίων του Νίκο Αναστασιάδη και Γιώργου Λιλίκα. Σε ομιλία του στην εκδήλωση των λαϊκών οργανώσεων Καραβάλα Πίθου για απόδοση τιμών στους πρώην βουλευτές Κερίνιας, τόνισε πως όποιος διεκδικεί τα ενία του τόπου θα κληθεί να πάρει ιστορικές αποφάσεις για την οικονομία και το Κυπριακό. Και αν οποιοδήποτε σκοπεύει να διαχειριστεί το μέλλον αυτού του τόπου, είτε βάζοντας το Κυπριακό στο ράφι, όπως στη δική μου εκτίμηση θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες, ή να διολιστήσει την πορεία του Κυπριακού, όπως σκοπεύει να κάνει ο κύριος Λίκας, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή η διολίσθηση του Κυπριακού, η διαιώνιση της διχοτόμησης και η εδραίωση των κατοχικών επιδιώξεων της Τουρκίας. Ο Σταύρος Μαλάς επικέντρωσε στη συνέχεια τα πειρά του στον Νίκο Αναστασιάδη, κατηγορώντας τον για ανέρεση της πολιτικής του ιστορίας και σταδιοδρομίας για την αναρρίχηση στην εξουσία. Ότι όταν ένας πολιτικός ηγέτης, όπως ο κύριος Αναστασιάδης, στέκεται μπροστά σε έναν τριχοδομημένο δίκο, ανερώντας ουσιαστικά όλη του την πολιτική ιστορία και σταδιοδρομία, να είναι εκείνος που μπορεί να δώσει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Οι ηγέτες που αναιρούν τα ίδια τους τα ιδεολογικά πιστεύω απλώς για να αναρριχηθούν στην εξουσία δεν μπορούν να αποτελούν την απάντηση για το αύριο. Χαρακτήρισε ακόμα χρυσή ευκαιρία τη στρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου για αξιοποίηση του φυσικού αερίου και επίλυση του Κυπριακού. Δεσμεύτηκε ακόμα για διακυβέρνηση εθνικού συνασπισμού αν εκλεγεί στην Προεδρία και για έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση σε 2 χρόνια. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι, σας δίνω το χέρι να ενώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις, να αγωνιστούμε και όταν αγωνιστούμε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα να είστε σίγουροι ότι στις 24 του Φεβράρι θα απολαμβάνουμε όλοι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης νίκης, το αποτέλεσμα όλων εκείνων που πιστεύουν στην προοδευτικότητα και στον σύγχρονο πατριωτισμό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.